Είμαι Γιάννης Αντώνιος. Κύριε Αντώνη, ερασιτέχνης είμαι. Ερασιτέχνης. Μπορώ να εντοπίσω σεισμούς, βάθη, Ρίχτερ τα πάντα, θησαυρούς βρίσκω κτλ. Και ασχολήθηκα και λίγο με το αεροπλάνο. Και 5 μέρες συνεχόμενες μου δείχνει ότι το αεροπλάνο έχει πέσει στη Καμπόζη. Βλέποντας τη τηλεόραση, προσπάθησε η τηλεόραση να το πιάσω και τις 5 φορές μου έδειξε στο ίδιο σημείο. Τώρα στο χάρτη επάνω, όπως είμαστε εδώ πέρα, από τη Μαλαισία που ξεκίνησε για να πάει για την Κίνα, το χάσανε αυτοί στο σημείο αυτό και πιστεύουν ότι πήγε δεξιά-αριστερά. Το αεροπλάνο συνέχισε, έχασε ύψος και χτύπησε σαυράκια. Αλλά χτύπησε από τη μύτη, από την ευθεία που πήγαινε. Στην ευθεία, στην πορεία που πήγαινε, 400 χιλιόμετρα. Θα το βρούμε 400 χιλιόμετρα. Διαλύθηκε το αεροπλάνο. Δεν έχει ζήσει κανένας. Καλά, δεν είναι κατοικημένη περιοχή εκεί. Πυκνό δάσος είναι, βράχια, βουνά. Μάλιστα. Το αεροπλάνο έχασε ύψος και κατέβηκε χαμηλά. Κατέβηκε χαμηλά και έπεσε πρόσκουση στο βράχο. Αυτό είναι. Θέλω να το πιστέψουν γιατί έχω μεγάλη πίστη. Ότι το αεροπλάνο βρίσκεται εκεί. Κάνουν τόσες έρευνες, ας σύμουν ένα ελικόπτερο και θα το βρούνε. Είναι που συνέχισε την ίδια ευθεία που πήγαινε. Ναι. Έχασε υψόμετρο και έπεσε από τη μύτη, από την ευθεία που δείχνει η γραμμή στην τηλεόραση, από τη μύτη 400 χιλιόμετρα, Καμπόζη. Στη Καμπόζη έχει πέσει, σε αυτή την ευθεία 400 χιλιόμετρα, κάπου εδώ πέρα είναι. Αυτό.